Plus Natural διατίθεται σε όλα τα φαρμακεία. Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε κοντά σας, παρακολουθούμε τα πλάνα που μεταδώσαμε νωρίτερα σε απευθείας σύνδεση. Μία ώρα και 40 λεπτά αργότερα από τη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είδαμε τον κύριο Παπαδήμο, τον βλέπουμε και αυτή την ώρα, να μπαίνει στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Εκεί βρίσκεται ακόμη, ήδη το Αλτζαζίρα έχει μεταδώσει και την είδηση και τα ξαναδίκτυα βεβαίως. Θα μας τα πούν σε λίγο οι συνάδελφοι. Να δούμε όμως τι γίνεται αυτή την ώρα στο Προεδρικό. Ο Χρήστος ο Κούτρας είναι στη σύνδεσή μας. Χρήστο, καλή σου μέρα. Και πάλι. Χρήστο, μας ακούς? Ο Χρήστος Κούτρας μας ακούει, είναι ανοιχτή η γραμμή. Εντάξει, ας πάμε στην Πινελόπη Γκάλιου, λοιπόν, που είναι μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Πινελόπη. Λοιπόν, συνεχίζονται οι διεργασίες εδώ. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις και καταρτίζεται η λίστα των προσώπων που θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση. Όλοι εδώ από το Προεδρικό Μέγαρο μας λένε ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και πολύ πιθανόν και σήμερα μέχρι νωρίς το απόγευμα να πραγματοποιηθεί και η ορκομοσία του νέου Πρωθυπουργού και της νέας κυβέρνησης. Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία και πάμε να κόψουμε το νήμα, Πόπη. Ονοματολογία βέβαια δεν υπάρχει εδώ, δεν έχει φτάσει στα αυτιά μας κάτι σε ό,τι αφορά τη λίστα με τα νέα πρόσωπα του νέου Συμβουλίου. Δεδομένο επίσης είναι ότι κάποια στιγμή από την Προεδρία της Δημοκρατίας θα βγει η επίσημη ανακοίνωση του νέου Πρωθυπουργού. Δεν ξέρουμε όμως αν σε αυτή την ανακοίνωση θα περιλαμβάνει το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, αν μέχρι τότε έχει κλείσει. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πράξη τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και δεν καθόλου λίγοι, είναι λιγότεροι βεβαίως από ότι προχθές που είδαμε να γίνεται το απίστευτο ποδοπάτημα και έξω από το Προεδρικό. Έχουν πάρει τις θέσεις τους, περιμένουν από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή. Φαντάζομαι θα έχουμε και την ανακοίνωση για να τη μεταδώσουμε και εμείς πάντα απευθείας. Η Πινελόπη Γκάλιου παραμένει στο Προεδρικό, στο εσωτερικό. Έξω είναι ο Χρήστος ο Κούτρας. Να προσπαθήσω να μιλήσω μαζί του. Χρήστο. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Πρέπει να σας πω, ναι, ότι αυτό που λέει η Πινελόπη ισχύει. Προφανώς έχουν βάλει κάτω και συζητούν τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από την κυβέρνηση έλεγαν κυβερνητικά στελέχη ότι θα επιλεγεί μια γρήγορη διαδικασία με την έννοια ότι θα μπει κάτω η λίστα των υπουργών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία και θα επάνω σε αυτό το σχήμα θα γίνει η όποια διαβούλευση για να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία. Στις 11.30 ο κύριος Παπαδήμος πήρε το τηλέφωνο, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον κύριο Παπούλια ότι είναι να έρθει εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως και έκανε. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες το βράδυ υπήρξε ένα τηλεφώνημα του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Παπαδήμο που συζήτησαν για τα θέματα που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Παπαδήμος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στον κύριο Βενιζέλο ότι ουδέποτε έβαλε θέμα για το πρόσωπό του. Άνθρωποι οι οποίοι συνομίλησαν με τον κύριο Παπαδήμο τον περιγράφουν ως πολύ ψύχρεμο, ενοχλημένο με όλη την ιστορία που έχει γίνει και με πρώτο μέλημα την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα του κυρίου Παπαδήμου, αν οριστικοποιηθεί ότι είναι ο νέος πρωθυπουργός. Το πρώτο μέλημα είναι να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας. Τώρα, οι κορυφαίοι υπουργοί και οι υφυπουργοί βεβαίως βρίσκονται εν βρασμό, καθώς περιμένουν να δεχθούν τηλεφώνημα ή να με δεχθούν. Δεν έχουν καταλάβει πώς ακριβώς θα γίνει και εκείνη η διαδικασία. Έχει προκριθεί ένα θέμα που λέει ότι μάλλον θα πάρουν τηλεφώνημα, θα τηλεφωνήσουν από την κυβέρνηση μόνο σε όσους αλλάξουν υπουργεία. Πάντως έως ώρας δεν έχει δεχθεί κανένας τηλεφώνημα εδώ. Μάλιστα. Κανένας δεν έχει δεχτεί τηλεφώνημα. Γιώργο Κουβαρά, καλημέρα και σε σένα. Δεν ξέρω αν μπορείς να το επιβεβαιώσεις. Προς μεσημέρι θα αρχίσουν να πέφτουν τηλέφωνα. Μας πάρει το απόγευμα και ελπίζω να μας ξαναβρεί το βράδυ. Η μαύρη νύχτα. Ναι. Κύριε Χιόνι, τι κάνετε, καλημέρα σας. Κάτι καλημέρα, κύριε Τσαπανίδου. Ο κύριος Χιόνις είναι εδώ κοντά μας. Πώς το ένα πρώτο σχόλιο έχετε για την επιλογή άμεσα, αυτή η τοποθέτηση. Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, κύριε Τσαπανίδου. Αυτό που είπε ο κύριος Παδήμος. Και αμέσως μετά υπογραφή της συμφωνίας. Έτσι ώστε να έχουμε την εκταμείευση της δόσης. Διότι να σας πω κάτι, όσο εμείς συζητάμε τι γίνεται και τι πρόκειται να γίνει και ποια είναι τα μεγάλα θέματα που θα βεβαίως απασχολούν τη χώρα για να πάει παρακάτω, έχουμε και ανακοινώσεις για την ανεργία μέσα στον Αύγουστο. Αύγουστος, Γιάννη, θα έρθω σε σένα σε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Αύγουστος είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Όταν δηλαδή η ανεργία υποχωρεί, μια και έχουμε τα τουριστικά επαγγέλματα κλπ. Η ανεργία ήταν στο 18,4% το μήνα Αύγουστο. Αυτό σημαίνει 907.953 άτομα άνεργα στη χώρα μας.
Βαριά η πρίκα αυτή για το ξεκίνημα ενός καινούριου πρωθυπουργού. 15 Νοεμβρίου, κυρία Τσαπανίδου, ξεκινάει η εφεδρεία στο δημόσιο τομέα. 30.000 άτομα λοιπόν, επιπλέον σε αυτά τα οποία είπατε, θα προσθεθούν. Γιατί βλέπετε ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι ταυτόχρονες με τις οικονομικές εξελίξεις. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, τα στοιχήματα και αυτά είναι τα μεγάλα αγκάθια και τα στοιχήματα για τη νέα κυβέρνηση. Γιάννη Τζούνο στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Κλίμα καινούριο, τι γίνεται με τα στελέχη, τι γίνεται με υπουργεία και με θέσεις. Να ξεκινήσω με τη φράση ψύχρεμος, και αυτό είναι μήνυμα, τώρα SMS όπως λέγαμε και πριν, Πόπη, για το πώς βλέπουν τον Λουκά Παπαδήμο. Ψύχρεμος μου είπε ένα στέλεχος, σας το μεταφέρω έτσι όπως μου το μετέφεραν και εμένα. Από εκεί και πέρα, και εδώ περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν πολιτικά στελέχη και ποια θα είναι αυτά. Έχουμε κάνει κάποιες επικοινωνίες, έχουμε κάνει κάποια τηλεφωνήματα, σε κανέναν δεν έχει χτυπήσει ακόμη το τηλέφωνο. Όλοι είναι σε μια στάση αναμονής για να δούμε αν θα υπάρχουν και σε ποιες θέσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά πρόσωπα. Εγώ να σου θυμίσω, Πόπη, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει αλλαγή σε υπουργεία, κυρίως αυτά τα οποία ανακατεύονται με την εκλογική διαδικασία, είναι το εσωτερικών, της προστασίας του πολίτη, είναι το δικαιοσύνης, είναι ακόμα η αλλαγή του κυβερνητικού εκπροσώπου και έχουν ζητήσει αλλαγή και στα Υπουργεία Άμυνας. Να δούμε τώρα σε αυτά τα υπουργεία δεν θα υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση από την ηγεσία του κόμματος, να μην υπάρχουν πολιτικά στελέχη από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μένει να δούμε εάν θα υπάρχουν πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε άλλα υπουργεία. Όπως για παράδειγμα, ήδη έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποια ονόματα για το Υπουργείο Οικονομικών, να υπάρχει εκεί πρόσωπο από την Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, κανείς δεν έχει λάβει ακόμα τηλεφώνημα. Και είμαστε σε μια στάση αναμονής. Κανένα τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει ακόμη. Γιάννη, θα σε ευχαριστήσουμε, να σε αφήσουμε να κάνεις και άλλο ρεπορτάζ. Τουλάχιστον δεν μας έχουν πει ότι χτύπησε το τηλέφωνο μου, ναι. Ίσως κουράστηκα να μιλούν τόσες μέρες. Οπότε σου λέει, κάτσε να κάνουμε λίγο ησυχία τώρα. Λίγο αφωνία από το τόσο που μίλησαν, Γιώργο Κουβαρά. Έτσι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξουν. Πολιτική εκπροσώπηση θα υπάρξει από τη Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αυτό είναι που έχουν τουλάχιστον σε πρώτη φάση αποκλείσει. Αλλά και αυτό, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι δεν είναι κόκκινη γραμμή, έτσι όπως εννοούμε τις κόκκινες γραμμές. Με ποια έννοια? Όταν συζητάμε τόσες μέρες ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, ο κύριος Δήμας, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν είναι βουλευτής, και ότι μπορεί να είναι σε ένα σχήμα. Με την ίδια λογική δεν μπορεί να είναι και ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος είναι. Ή να είναι αντί του κυρίου Δήμα ο κύριος Αβραμόπουλος. Θέλω να πω λοιπόν, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει εκπροσώπηση, θα είναι μικρή, αλλά θα είναι συμβολική. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει και συμφωνία με μηδενική εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε και οι ίδιοι δεν έχουν πει ότι δεν θα έχουν καθόλου στελέχη. Έχουν πει ότι δεν θα έχουν κοινοβουλευτικά στελέχη. Αλλά πιστεύω, σας λέω, ότι και αυτό είναι κάτι που βρίσκεται, δεν είναι τόσο σημαντικό. Ήταν φανερό τις τελευταίες μέρες, ήταν ανοιχτό και αυτό το θέμα. Αυτό που προκύπτει και είναι πολύ σημαντικό, αν φτάσουμε σε συμφωνία, είναι ότι όλα αυτά που έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες. Κρατάς ακόμη την ανωτελεία. Πάνω η ανωτελεία δεν φεύγει. Μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση. Δεν είμαι μέσα, είμαι απ' έξω και μαθαίνω κι εγώ από μηνύματα. Λοιπόν, εάν υπάρξει συμφωνία πάντως, θα αποδειχθεί περίτρα ότι μας έχουν μουρλάνει στα ψέματα το τελευταίο τριήμερο. Ο Παπαδήμος ήθελε να κυβερνήσει μέχρι τον Ιούνιο. Ότι ο Παπαδήμος ήθελε να υπογράψει ο Σαμαράς. Μας έχουν μουρλάνει γενικώς το τελευταίο διάστημα. Δείτε παρακαλώ τι ωραία εικόνα μεταδίδουμε αυτή την ώρα. Είναι η εικόνα από την κάμερά μας που βρίσκεται, που μεταδίδει ενώ μπορεί να κινείται παράλληλα. Και περνά μπροστά από τους ξένους ανταποκριτές, μπροστά από τα ξένα τηλεοπτικά συνεργεία. Είναι πολλοί οι δημοσιογράφοι που έχουν βρεθεί εκεί. Περιμένουμε τις ώρες, κάθονται κάτω με τα iPad, με τις ταμπλέτες, κοιτούν τις ειδήσεις, μεταφέρουν ειδήσεις. Τηλεφακή στο πάτωμα, κούραση από την πλευρά των δημοσιογράφων που ξενυχτούν πραγματικά όλες αυτές τις ώρες για να μεταφέρουν τις ειδήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα η δική μας, αλλά και στο εξωτερικό. Όμως, σε μια ηλιόλουστη Αθήνα, γιατί άμα είσαι, ας πούμε, στις Βρυξέλλες και έχει το ίδιο πρόβλημα, θα βρέχει ο Θεός ομπρέλες εκεί. Ναι, θα βρέχει ο Θεός. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κρατώντας τις εικόνες αυτές, θα καλωσορίσουμε και τον Θανάση τον Καβό για να δούμε τι μεταδίδουν στις πατρίδες τους. Τι μεταδίδουν δηλαδή στη Βρετανία οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην Αθήνα έξω από το Προεδρικό αυτή την ώρα. Τι αναφορές κάνουν στις εξελίξεις? Να πω καταρχάς, Ποπή, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ότι αρκετοί από όσους βρίσκονταν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα έχουν μεταφερθεί στη Ρώμη από τους Βρετανούς ανταποκριτές, που δίνεται εκεί η έμφαση. Αλλά και σήμερα, βέβαια, τα βλέμματα επιστρέφουν στην Αθήνα. Κάποιοι πηγαίνουν και στο Παρίσι, έτσι. Πριν από λίγο, οι Financial Times έγραψαν ότι φαίνεται τελικά πως καταλήγουμε κάπου. Βέβαια, προσθέτει η ανταποκρίτρια ότι τα ίδια λέγαμε και χθες.
Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα πιο αισιόδοξο κλίμα σήμερα πως θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Ο κ. Παπαδήμος έφτασε στο προεδρικό, αναφέρει η ανταποκρίτρια της εφημερίδας. Δεν μπήκε αμέσως στο χώρο της συνάντησης και όταν είδε τους πολιτικούς ηγέτες, τους ευχήθηκε καλό κουράγιο. Ο πρωθυπουργός, που πιθανότατα θα είναι ο κ. Παπαδήμος, λένε οι υπόλοιπες εφημερίδες, είναι μάλλον η πιο ιδανική επιλογή αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Ένα ασφαλές ζευγάρι χέρια, υπενθυμίζω, σχολιαζόταν την περασμένη εβδομάδα. Πιθανότατα είναι και ο πρωθυπουργός, τον οποίο θα επιθυμούσαν και οι Βρυξέλλες, συγκεκριμένα ο Λιρέν, προσθέτει ο Γκάρντιαν. Τώρα, το BBC λέει ότι πιθανότατα ίσως και εντός της ημέρας να γνωρίζουμε τη νέα κυβέρνηση και θα πρέπει να γίνει αυτό, σχολιάζει το δίκτυο, διότι στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο κοινό εξουσίας την ώρα που ο χρόνος για τη χώρα τελειώνει. Και μάλιστα βάζει το BBC, που πάντα στα ρεπορτάζ του προσθέτει αυτή τη παράμετρο, το πώς αντιδρούν οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι, αναφέρει, ιδίως εχθές το βράδυ, παρακολουθούσαν τα όσα εξελίσσονταν εξοργισμένοι. Και παράλληλα το BBC λέει ότι οι αγορές έχουν πλέον ακόμα το πονοκέφαλο της Ελλάδας και έχει προσεθεί σε αυτό και ο πονοκέφαλος από την Ιταλία, ένας πολύ πιο σοβαρός πονοκέφαλος. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα τα σημερινά δημοσιεύματα αφορούν βέβαια στη χθεσινή νύχτα πολύ καυστικά σχόλια, ιδίως από τον Guardian, τσακισμένες ελπίδες, φάρσα, φιάσκο, ελληνικό χάος ως συνήθως και πολλά άλλα. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση πρέπει να σου πω ότι είχαμε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση όταν η Telegraph, δίπλα στο όνομα του κ. Πετσάλνικου που τον παρουσίαζε ως επικρατέστερο πρωθυπουργό εχθές, είχε τη φωτογραφία του Θεόδωρου Πάγκαλου. Α, έγινε και αυτό, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, θα σε ευχαριστήσουμε. Στη Γερμανία τι γίνεται. Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος στη σύνδεσή μας στην Deutsche Welle. Ακούμε, Στέφανε. Ναι, μέχρι στιγμής, Πόπη, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση επίσημη θέση στο Βερολίνο. Λογικό βέβαια, από τη στιγμή που και από το Προεδρικό Μέγαρο δεν υπάρχει δήλωση ή ανακοίνωση. Mm-hmm. Πάντως, τα γερμανικά πρακτορία ειδήσεων αναφέρουν ότι ο Λουκάς Παπαδήμος βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς. Όλα βέβαια δείχνουν Λουκά Παπαδήμο, αυτό το γράφουν και οι γερμανικές εφημερίδες σήμερα, αλλά και τα πρακτορία ειδήσεων και οι σελίδες στο διαδίκτυο. Φαίνεται όμως ότι η επιλογή του Λουκά Παπαδήμου θα ικανοποιήσει πολλούς και πολλούς και στη Γερμανία, διότι ως πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει σαφέστατα την εμπιστοσύνη των Γερμανών και των πολιτικών, της συμπολίτευσης, της αντιπολίτευσης, αλλά και των οικονομικών παραγόντων. Μην ξεχνάμε ότι ο πρώην διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας επιδιώκει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτό το γνωρίζουν καλά οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί. Και υπό την πρωθυπουργία του είναι αυτονόητο ότι δεν τίθεται καν ζήτημα παραμονής της χώρας μας στην Ευρωζώνη, κάτι που θέλει ούτως ή άλλως και η πλειονότητα των Ελλήνων. Γιατί και ο Λουκάς Παπαδήμος, μην ξεχνάμε, έχει τη φήμη του σκληρά εργαζόμενου ανθρώπου και ενός ανθρώπου, ενός οικονομολόγου με οξία αντίληψη. Και τώρα αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας έναν Ηράκλειο άθλο, να βγάλει τη χώρα μας από τη μεγαλύτερη κρίση στη νεότερη ιστορία της, με πρώτη αποστολή βέβαια την διασφάλιση της έκτης δόσης του δανείου προς την Ελλάδα και φυσικά την επαναφορά της αξιοπιστίας, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδας στο εσωτερικό, υποθέτω, αλλά και βέβαια στο εξωτερικό. Μάλιστα, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέφανε, και θα ξαναμιλήσουμε με τους συναδέλφους στο εξωτερικό, μόλις υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, για να δούμε τις αντιδράσεις. Έλα. Με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπο του κυρίου Παπαδήμου, ο οποίος θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός. Μια εξαιρετική περίπτωση, ιδανική σε αυτή τη φάση για να παίξει αυτό το μεταβατικό ρόλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο, να χαμηλώσουμε λίγο τον πύχη των προσδοκιών, γιατί έχω την αίσθηση ότι κατασκευάζεται, όχι δεν λέω από εσάς, ούτε από κάποιον συγκεκριμένα, αλλά γενικά έχει κατασκευαστεί λόγω αυτής της αδυναμίας του πολιτικού συστήματος να φτάσει γρήγορα σε μια λύση και ενδεχομένως να την προτείνει και το ίδιο. Έχει επιβληθεί η λύση Παπαδήμου από μια πίεση που υπάρχει μηντιακή και καλλιεργούνται προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως αύριο θα δημιουργήσουν απογοητεύσεις. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν πρόκειται το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, μέχρι να πάμε στις εκλογές, να γίνουν τίποτα θαύματα. Αυτή η κυβέρνηση θα αναλάβει να παίξει ένα μεταβατικό ρόλο, να οδηγήσει τον τόπο σε συνθήκες ομαλότητας στις εκλογές και να υλοποιήσει μια απόφαση που είναι σημαντική εδώ που έχουμε Μάλιστα. φτάσει. Πάμε λίγο στο διατάφτα που απασχολεί και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και όλους εμάς βεβαίως και που έρχονται σε μηνύματα στο Twitter, στο SMS εκπομπής. Κύριε Χιόνι, προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας, για τον καθένα μας ξεχωριστά και για τον νέο Πρωθυπουργό βεβαίως. Και ποια είναι τα λάθη που πρέπει να αποφύγουμε? Εγώ δεν ξέρω αν αυτή η κυβέρνηση θα είναι μεταβατική ή όχι. Ξέρω όμως αυτά τα οποία έχει να κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να τα δούμε λοιπόν. Δηλαδή, καταρχήν, ψήφιση προϋπολογισμού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Την υπογραφή της συμφωνίας. Την υλοποίηση της συμφωνίας της 26 Οκτωβρίου.
τη διαχείριση όλη αυτή τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αδιάρθρωση του χρέους. Γιατί ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να προβούμε σε μια αναδιάρθρωση του χρέους. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσα στους πρώτους μήνες του 2012. Mm-hmm. Επίσης, στους πρώτους μήνες του 2012 πρέπει να παρουσιάσουμε και κάτι το οποίο δεν το έχουμε κάνει ποτέ στην ιστορία μας. Πρωτογενές πλεόνασμα, δημοσιονομικό. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια. Σωστά. Και δεν μπόρεσαν αυτή τη στιγμή να υλοποιηθούν από μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία είχε πάρει μια πρωτόγνωρη κυβερνητική πλειοψηφία. Αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολο θα είναι να υλοποιηθούν σε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή μια ουσιαστική πολιτική στήριξη. Έτσι. Δεν έχει εκλεγεί η κυβέρνηση Παπαδήμου. Δεν έχει μια ουσιαστική λαϊκή εντολή. Ναι. Ήδη πληροφορούμε από συνδικαλιστές ότι θα ξεκινήσουν την επαύριο τη οργομοσία τη κυβέρνηση την κινητοποίησή του προκειμένου να εκδηλώσουν τα δικά του συμφέροντα. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε αυτή να είναι μια μεταβατική κυβέρνηση. Αν θα είναι, θα είναι μια ουσιαστική κυβέρνηση, ξέρετε. Γιατί είναι πάρα πολλές προκλήσεις. Έχει όμως ημερομηνία λήξης. Αυτό την καθιστά εκ των πραγμάτων μεταβατική. Ή έτσι ή αλλιώς θα χειριστεί πράγματα τα οποία θα είναι από τα πιο σημαντικά στην ιστορία της χώρας. Αυτό σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους ή της χρεοκοπίας της Ελλάδος και της έξοδου από την ΟΝΕ είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε αυτόν τον καιρό. Τι άλλο θα συζητήσουμε δηλαδή. Τώρα, πρακτικά, διαδικαστικά, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χιόνι? Τι προβλέπετε δηλαδή μπροστά μας? Έχουμε την καταβολή της επόμενης δόσης, από την οποία εξαρτάται και η βιωσιμότητα της χώρας. Άμεσα. Μισθή και συντάξεις. Μισθή και συντάξεις άμεσα. Σωστά. Ναι. Ήδη το κράτος έχει σταματήσει στην ουσία να πληρώνει. Δεν είναι μυστικό αυτό. Δεν πληρώνουν τα ταμεία, τους φαρμακοποιούς, δεν δίνουν οι φαρμακοποιοί τα φάρμακα στους ασφαλισμένους των ταμείων σε πολλές περιπτώσεις. Πείτε μας λοιπόν τα βήματα που υπάρχουν. Θα εξασφαλιστεί. Με αυτή την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί και με αυτή τη συμφωνία, η καταβολή της δόσης έχει εξασφαλιστεί. Αν μη τι άλλο. Είναι ένα, είναι θέμα, ένα λοιπόν, βήμα. Είναι ένα βήμα. Αυτό. Δεν είναι ότι λύξαμε το πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Κοιτάξτε, το σκέλος της συμφωνίας της 26 Οκτωβρίου έχει και ένα μνημόνιο υλοποίησης μιας δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία θα είναι πολύ αυστηρή. Και θα πρέπει να μπούμε σε πολύ γρήγορες περικοπές στο δημόσιο τομέα. Αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά δύσκολο υλοποιήσιμο, ξέρετε. Διότι πράγματα τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, δεν κάναμε δύο χρόνια τώρα, πρέπει να τα υλοποιήσουμε σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι θα έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν ξέρω κατά το πόσο λοιπόν όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς μια ουσιαστική πολιτική αλλά και κοινωνική συνένεση. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό, κυρία Τσαπανίδου. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα της πολιτικής συνένεσης, δηλαδή συμφωνήσαμε στο πρόσωπο του κ. Παπαδήμου και τίποτε άλλο. Πρέπει να μπούμε και σε μια ουσιαστική κοινωνική συνένεση, δηλαδή να εξηγηθεί ένας οδικός χάρτης, ο οποίος όχι μόνο θα εξασφαλίσει την παραμονή της χώρας στην ΟΝΕ, αλλά και την έξοδο από την κρίση. Κάποιες θυσίες οι οποίες θα γίνουν τώρα και θα βρουν μια ανταπόκριση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Χιόνης και θέλω να προσθέσω σε αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ δίκιο, ότι κανονικά αυτή η ατζέντα πρέπει να κυριαρχήσει προεκλογικά. Γιατί κατά ψέματα θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο πολύ σύντομα και θα πάμε σε εκλογές. Επομένως, αυτή είναι η ατζέντα. Εγώ θέλω η να το δούμε ακόμη πιο αναλυτικά. Θα σας παρακαλέσω και τους δύο. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε πρακτικό οικονομικό επίπεδο, κύριε Χιόνι, από εσάς. Τι περιμένουν οι ξένοι από εμάς, η περίφημη Τρόικα από εμάς, Μέρκελ και Σαρκοζή από εμάς? Το γεγονός, μισό λεπτό, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι έχουν συμφωνήσει και ότι θα βγουν και θα ανακοινώσουν σε λίγο το όνομα του κυρίου Παπαδήμου για την κυβέρνηση, μας δίνει το πράσινο φως ή χρειάζονται πράξεις και τις χρειάζονται τις πράξεις με χρονοδιάγραμματα άμεσα προκειμένου να καταβάλουν την εκδηλώση ή προκειμένου να μας οδηγήσουν στην υπογραφή της επόμενης? Αν μου επιτρέπετε πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Χιόνι που θα γίνει πιο συγκεκριμένος και τα ξέρει πολύ καλά τα θέματα, εγώ θα πω το εξής, ότι η Τρόικα περιμένει από εμάς να κάνουμε αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι θέμα τι περιμένει η Τρόικα. Ναι, εμείς πώς αλλάζει η αξιοπιστία, θέλω να έχουμε ψηφίσει, λίγο. Να σας πω κάτι, καλός ή κακός, έχουμε ακολουθήσει μια συνταγή. Εγώ θεωρώ ότι η συνταγή αυτή ήταν λάθος. Έτσι. Δεν έχει σημασία, την έχουμε ψηφίσει, εφαρμόζουμε κάτι. Δεν εφαρμόζουμε ούτε αυτά που έχουμε ψηφίσει. Λοιπόν, τουλάχιστον ό,τι έχουμε ψηφίσει πρέπει αναγκαστικά να το ακολουθήσουμε και η νέα κυβέρνηση έχει υποχρέωση κατά την άποψή μου, όχι αυτή που θα προκύψει από τις εκλογές, mm-hmm. γιατί αυτή θα κάνει μια δουλειά που έχει ήδη δρομολογηθεί. Λοιπόν, η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές έχει την υποχρέωση να επαναδιαπραγματευτεί μια στοιχειωδώς καινούργια συνταγή, η οποία να είναι πιο πολύ μέσα στο ελληνικό πλαίσιο και να μπορεί να λειτουργήσει και να φέρει αποτελέσματα. Αυτό είναι όλα τα πράγματα. Είναι μήπως δύσκολα. Το τρέχεις πολύ, μην περιμένουμε. Πα στις εκλογές εσύ από τώρα, ενώ μεσολαβεί ένα διάστημα το οποίο είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Πάμε λίγο σε μισό λεπτάκι, θα σας παρακαλέσω στον Χρήστο τον Κούτρα που είναι στη γραμμή μας και έχει να μας δώσει ρεπορτάζ. Χρήστο. Θα δώσω κλίμα περισσότερο. Ναι, καταρχάς να σας πω ότι διαμαρτύρονται αρκετοί πολίτες γιατί έχει κλείσει η αστυνομία και δεν μπορούν να κατέβουν εδώ να περάσουν μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό και τους γύρω δρόμους. Mm-hmm. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες. Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο βρίσκονται
παρκαρισμένα πάρα πολλά βαν καναλιών. Όλοι σε αναμονή του τι γίνεται. Συνάδελφος ο οποίος βρίσκεται εντός του Προεδρικού Μεγάρου είπε ότι είδε κάποια από τα στελέχη τα οποία βρίσκονται μέσα που συνοδεύουν τους αρχηγούς και του είπε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Πιθανολογεί ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Μάλιστα. Ποιας πλευράς ήταν τα στελέχη? Της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εδώ αρχίζουν και πέφτουν και πληροφορίες. Έχει σημασία. Έχει σημασία να σας πω γιατί το λέω, το ρωτάω. Γιατί έχουμε ακούσει από την άλλη πλευρά χτες το βράδυ πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν και αυτά που λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά απλώς ρώτησα για να πάρουμε το κλίμα από πού είναι η πληροφορία. Για να απλώς το έχω εκτιμήσουμε. Να πω για τις επιβεβαιώσεις ή τις διαψεύσεις θα τα κρίνει η ιστορία. Γιατί όλοι έκαναν και τα δύο κόμματα επίσημες διαρροές ή επίσημες ανακοινώσεις, εν πάση περιπτώσει, για πράγματα τα οποία. Νομίζω ότι μόνο ο κ. Παθήμος μπορεί να απαντήσει. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε και στο Γιάννη Τζούνο στη Νέα Δημοκρατία. Γιάννη. Μας πρόλαβε ο Χρήστος. Έχω και εγώ την πληροφορία ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ότι μάλλον βαίνουμε προς το τέλος. Αυτό προέρχεται από στελέχη της Συγκρού, από συνομιλίες κατηδίαν συζητήσεις, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή φτιάχνεται η σύνθεση της κυβέρνησης. Και μένει να δούμε την πολιτική εκπροσώπηση που θα υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία. Σωστά επισημάνατε πριν ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη πολιτική εκπροσώπηση. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αποφύγει να έχει ανθρώπους από το κοινοβούλιο. Διότι είναι κάτι στο οποίο μέχρι χθες τουλάχιστον έτσι το μεταδίδαμε. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτικά στελέχη. Τώρα, για τον κόσμο, επειδή είπατε μία κουβέντα πριν και με τον Χρήστο, να μεταφέρω κι εγώ ένα κλίμα από εδώ περί κόσμου. Περνάει αρκετός κόσμος, ο οποίος στέκεται μπροστά στους δημοσιογράφους και ρωτάει αν έχει βγει ο Πρωθυπουργός, ποιοι θα είναι οι υπουργοί. Όλοι είναι σε μια στάση αναμονής και αγωνίας, βέβαια, Πόπη, για το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες και ποια θα είναι τελικά η σύνθεση αυτής της κυβέρνησης που φαίνεται ότι προκύπτει από το Προεδρικό Μέγαρο. Ήδη κι άλλος κόσμος τώρα περνάει, βγήκε Πρωθυπουργός, μας λένε αυτό. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταξιδεύει βεβαίως. Το σκέφτεσαι, έτσι. Λοιπόν, οι δύο συνάδελφοι έχουν θέμα πια από εδώ και στο εξής, έτσι. Δηλαδή, ο ένα είναι ο Γιάννης ο Τζούνος. Στο άλλο είναι ο Χρήστος ο Κούτρας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Χρήστος ο Κούτρας στην κυβέρνηση, στο Πασόκ δηλαδή. Ο Γιάννης ο Τζούνος στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Κυβερνητικό ρεπορτάζ, δηλαδή, ποιος θα κάνει από εδώ και στο εξής? Ο Τζούνος. Ποιος? Ακούστηκε φωνή από τον Χρήστο Κούτρα ξενυχτισμένος. Για τον Τζούνος, πάρ' το. Άκουσε με. Έχουμε κάνει, κάνουμε δύο χρόνια κυβερνητικό και νομίζουμε ότι κάνουμε 15 με αυτά που έχουμε περάσει. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί και μέση λύση ώστε να καλύπτουν το κυβερνητικό ρεπορτάζ από εδώ και πέρα οι οικονομικοί συντάκτες. Πώς, οι οικονομικοί καλά λένε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο κύριος Κούτρας. Έχει δίκιο. Έχει πάρα πολύ καλούς συναδέλφους στο οικονομικό ρεπορτάζ. Άλλωστε αυτοί θα έχουν υποτίθεται την ενημέρωση Παπαδήμου προνομιακά. Λογικά, έτσι δεν είναι? Το ξέρουν έτσι. Καλύτερα τέλος πάντων από εμάς. Έτσι. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς μπορούμε να καλύπτουμε τα κόμματα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Πώς. Και εμείς μπορούμε να καλύπτουμε τα κόμματα. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πάντως, να σας πω κάτι. Αυτό που περιγράφουμε τώρα, εντάξει, είναι βέβαια δημοσιογραφικό εσωτερικό θέμα, αλλά νομίζω ότι δείχνει λίγο πώς περίπου θα λειτουργήσει το νέο σχήμα. Δηλαδή, θα υπάρχει ο κύριος Παπαδήμος, ο οποίος πιστεύω ότι επειδή είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και αυτόνομος, θα προσπαθεί να κάνει τη δουλειά και επομένως θα δίνει και το ρεπορτάζ που έχει ο άνθρωπος και θα υπάρχουν και τα κόμματα. Μάλιστα. Τα οποία θα δίνει ο λοιπόν, καθένας από την πλευρά του αυτό που θέλει. Αποδεσμεύω γρήγορα τον Γιώργο τον Κουβαρά. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Κρατάμε τον κύριο Χιόνι για να μπούμε και στα οικονομικά πια να δούμε τι μας περιμένει. Και ερχόμαστε μετά από τις διαφημίσεις σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι κοντά σας, 13 και 30, 1 και μισή το μεσημέρι λοιπόν, και ας δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι η Πινελόπη Γκάλιο εκεί και θα μας δώσει αμέσως ρεπορτάζ, αφού καλωσορίσω και τον κύριο Ζαΐρη κοντά μας από το ΣΕΛΠΕ. Πινελόπη.
Πόπη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Υπάρχει μια κινητικότητα στο γραφείο τύπου αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι συντάσσεται η πολυπόθητη ανακοίνωση όπου θα αναφέρεται βέβαια το όνομα του νέου Πρωθυπουργού. Δεν ξέρουμε αν θα αναφέρεται και το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο διευθυντής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Μπίτσιος, αλλά και ένας στενός συνεργάτης που είναι αυτή την ώρα μέσα στο γραφείο και οι πληροφορίες μας λένε ότι τα επόμενα λεπτά θα έχουμε επίσημα την ανακοίνωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Θα είμαστε σε σύνδεση συνεχώς και ο Χρήστος ο Κούτρας, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα λάβουμε την ανακοίνωση αυτή τη φορά, κύριε Ζαΐρη και κύριε Ζαΐρη. Ελπίζουμε να μην καθυστερήσει η ανακοίνωση. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ζαΐρη, για δώστε μας ένα πρώτο σχόλιο, μια προσέγγιση. Η αγορά πώς ανταποκρίνεται σε όλα αυτά? Να πω πρώτα για το πολιτικό σύστημα και μετά για την αγορά, γιατί είναι συνάρτηση. Καταρχήν, έχουμε χρεοκοπία του κομματικού, του πολιτικού συστήματος, το οποίο μέχρι τα τώρα είχε γαλουχηθεί πάνω στη διαφθορά, θα έλεγα, και στην υποκρισία. Άρα πρέπει να υπάρχει, είναι ευκαιρία τώρα να το μετασχηματίσουμε, είναι μια καλή ευκαιρία και βλέπετε ότι πάρα πολλά πολιτικά κόμματα προέταξαν πρώτα το κομματικό και όχι το εθνικό συμφέρον όπως θα έπρεπε, λογικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Στην αγορά η αγορά τι θέλει? Θέλει σταθερότητα, ηρεμία, καλό οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσει δικές ενέργειες. Γιατί ξέρετε ότι αν έχουμε να περιμένουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο, μετά τη συρρήκνωση του δημοσίου, την αναγκαστική, είναι από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Η οποία αυτή πραγματικά μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία και να δώσει πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην οικονομία. Εντάξει, και θέλω να πω και κάτι τώρα. Η πραγματικότητα πώς έχει ωστόσο, κύριε Ζαΐρη? Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι οδυνηρή. Είναι στο λιανικό εμπόριο ο τζίρος είναι κάτω γύρω στο 20%. Έτσι, και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή λείπουν από τη συμμετοχή του εμπορίου γύρω στα 10 δις από την πραγματική οικονομία. Και αν συμπεριλάβουμε και 6,5 δις που χρωστάει το κράτος σε ιδιώτες, λείπουν γύρω στα 17 δις, τα οποία αν έπεφταν στην αγορά θα έλυναν μερικώς το πρόβλημα της ρευστότητας. Και αναζητούνται επίσης θέσεις εργασίας από 907.953 Έλληνες πολίτες. Τόσοι ήταν οι άνεργοι τον Αύγουστο. Ράνια Τζίμα, για να μας δώσει η Ράνια το ρεπορτάζ. Σωστά. Πόπη, σύμφωνα με τα ούτε η εποχική απασχόληση, από ό,τι φαίνεται δεν κατάφερε να ανακόψει την πορεία της ανεργίας, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Αύγουστο σκαρφάλωσε στο 18,4%, καταγράφοντας αύξηση 2 μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011, οπότε η ανεργία ήταν στο 16,5%, ενώ είμαστε πλέον στις 6 μονάδες επάνω σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα, τον Αύγουστο δηλαδή του 2010, ένα χρόνο δηλαδή πριν. Ο αριθμός των ανέργων, όπως τον επεσήμανες πολύ σωστά, είναι 907.953. Φαίνεται λοιπόν ότι 87.677 έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε ένα μήνα, ενώ 295.000 άνθρωποι έμειναν άνεργοι μέσα σε έναν χρόνο. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 23,1%, Κεντρικής Μακεδονίας 20,7% και Δυτικής Ελλάδας 20,6%. Δυστυχώς, παραδοσιακά οι γυναίκες κρατούν το υψηλότερο ποσοστό, που φτάνει το 22,3% έναντι του 15,5% στους άντρες, και πολύ ψηλά τα ποσοστά στις παραγωγικές ηλικίες, δηλαδή στο ηλικιακό γκρουπ 25 έως 34 ετών. Ένα στους τέσσερις είναι άνεργος, με το ποσοστό δηλαδή να φτάνει στο 25%. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε, Ράνια. Αυτά τα νούμερα, κύριε Χιόν, εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να ανατραπούν? Πολύ δύσκολο. Θα μπορέσουν να μαζευτούν? Εξαιρετικά δύσκολο. Θα κατρακυλήσουν ακόμη περισσότερο? Τι θα γίνει? Η πρόβλεψη αυτή τη στιγμή των διεθνών οργανισμών έχει να κάνει μια πολύ μεγάλη ύφεση μες το 2012. Και όταν λέμε πολύ μεγάλη ύφεση, λέμε ότι θα ξεπεράσει το 5%. Αυτό σημαίνει πολλαπλάσια ανεργία, έτσι. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ο πολιτικός χρόνος δεν είναι ταυτόσιμος με τον οικονομικό. Δηλαδή, η νέα κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτή είναι μεταβατική ή οτιδήποτε άλλη κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά θέματα. 15 του μήνους Νοεμβρίου έχουμε 30.000 άτομα στην εφεδρεία. Μετά από ένα μήνα θα πρέπει να ακολουθήσουν άλλα 30-40.000 άτομα. Mm-hmm. Και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οποιαδήποτε δημόσια διοίκηση, επίσημο κράτος, κυβέρνηση της επόμενης μέρας, του αύριο, θα πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να απαντήσει στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να απαντήσει τι θα κάνει με το ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει να απαντήσει τι θα κάνει με το φορολογικό, όπου υπάρχουν αντίθετες απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση. Που θα βρουν κοινή γραμμή, που θα συγκλίνουν, τι θα εφαρμοστεί στην πράξη τελικώς. Είναι μια πολύ σημαντική κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει απλά και μόνο τη χώρα σε εκλογές. Γιατί αν δεν γίνει τίποτα τους επόμενους 2-3 μήνες, τότε φοβάμαι ότι τα προβλήματα αυτά τα οποία θα έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση θα είναι κολοσσιαία. Ξέρετε, από τους ανέργους αυτούς που αναφέρατε, οι 170.000 αφορούν το εμπόριο.
Έτσι, τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και τον τελευταίο χρόνο, 45.000 από αυτούς έχασαν τη δουλειά τους. Βέβαια, κροκοδίλια δάκρυα δυστυχώς χύνονται μόνο για τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Αλλά όχι για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Και έχω να πω και κάτι άλλο, να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος. Το συζητάμε πολύ τακτικά. Όχι όσο θα έπρεπε. Η αιμορραγία στον ιδιωτικό τομέα είναι απίστευτη, πράγματι. Διότι και αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους, κυρία Τσαπανίδου μου, είναι οι βολεμένοι, διότι τα 2/3. Μου το λέτε όσοι μπορούν εμένα προσωπικά, κύριε Ζαϊρή. Όχι, δεν το λέω για σας. Αλλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή τα 2/3 της κοινωνίας δεν εκπροσωπούνται για να κρατά τα προνόμια του το 1/3. Και εννοώ τις συντεχνίες και όλους αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Διότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, όπως ξέρετε, δουλεύουν, δεν κατεβαίνουν στους δρόμους. Να πω και για τη μείωση σε αυτά που είπε ο κύριος Χιόνης, του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως ρωτήσατε, τα επόμενα 3 χρόνια, από τα 171 δις θα πάει στα 160. Όπως και η ιδιωτική κατανάλωση θα πέσει από τα 155 στα 144. Που σημαίνει ότι οι δείκτες δεν θα είναι ενθαρρυντικοί. Μελέτες είναι αυτά, έρευνες. Ναι. Επίσημες μελέτες. Μάλιστα. Τώρα, η πρόταση η δικιά σας στον καινούριο Πρωθυπουργό θα υπάρξει. Τι θα κάνει δηλαδή ο ΣΕΡΠΕ από εδώ και στο κάνουμε... εξής, διότι τα προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο κύριος Παπαδήμος, αν είναι αυτός, όλα δείχνουν ότι θα είναι, είναι μεγάλα, είναι να δει τη δανειακή σύμβαση για την οποία ο κύριος Χιόνης θα μας πει σε λίγο τι είναι, τι γνωρίζουμε και τι περιμένουμε να μάθουμε με αγωνία. Αλλά είναι και η ζωή, έτσι, στην πράξη. Εμείς αυτά που θέλουμε, κυρία Τσαπανίδου μου, είναι απλά πράγματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να δει ο κύριος Παπαδήμος εν όψη του φορολογικού νομοσχεδίου τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, που είναι πάρα πολύ βασικό, διότι κανείς επιχειρηματίας, ντόπιος ή ξένος, δεν έρχεται να επενδύσει σε μια χώρα με φορολογία των επιχειρήσεων πάνω από 45%. Αλλά βεβαίως εδώ δεν έχουμε μόνο τη φορολογία των επιχειρήσεων. Έχουμε και τη γραφειοκρατία για τη διαφθορά. Έτσι, η γραφειοκρατία, ξέρετε, για να κάνεις μια επιχείρηση, αν δεν λαδώσεις και να δώσεις χρήματα κάτω από το τραπέζι με τη διαφθορά, δεν κάνεις ποτέ τη δουλειά σου. Είναι γνωστά τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Ξέρετε, η γραφειοκρατία συμμετέχει με 6,5% στο ΑΕΠ. Αν αυτό πήγαινε 4,5%, θα είχαμε μια ωφέλεια με επίσημες μελέτες 4,5 δις ετησίως. Αλλαγές έρχονται, κύριε Ζαϊρή, έρχονται, γίνονται πράγματα. Το πολεμούν αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας, τα λαδώματα γίνονται λιγότερα, αρχίζει να αλλάζει το σύστημα ή είναι όλα παγωμένα στο παρελθόν και παρά την όποια... Εγώ βλέπω όχι. Δημόσια, τον όποιο δημόσιο λόγο στην πράξη είναι μία από τα ίδια. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι όλες οι αλλαγές έχουν μείνει στη μέση και ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να τις επιταχύνουμε, διότι δεν έχουμε κράτος. Έχω τονίσει κατά το παρελθόν ότι όλοι επικαλούνται για επιτροπία, για εποπτεία κτλ. Και δεν κοιτάνε την ντόπια επιτροπία από τις συντεχνίες οι οποίες μας καταδυναστεύουν και δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε. Διότι ξέρετε, κυρία Τσαπανίδου, οι αγορές στην Ελλάδα ήταν σε μεγάλο βαθμό υπανάπτυκτες, εξαρτημένες πολλές φορές από τις απορριθμίσεις του δημοσίου και από τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Άρα πρέπει να δώσουμε ανάσα πού? Στην ιδιωτική οικονομία, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ιδιωτική αγορά. Θλίβομαι. Εγώ μένω στα νότια προάστια. Όταν βλέπω κατά μήκος παραλιακής να υπάρχουν τα μπουζουξίδικα, τα τόλ, και δεν μας αρέσει αυτό το οποίο έγινε από το συγκρότημα Λάτσι που απασχολεί χιλιάδες κόσμο. Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται και δεν παραχωρείται δημόσια γη σε επιχειρηματίες με μακροχρόνιες μισθώσεις για να μην φεύγουν εκτός Ελλάδος? Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε. Σοβαρά. Ακούστε, δείτε, μην κάνουμε πάλι το λάθος που κάναμε 2 χρόνια τώρα, να περιχαρακώσουμε το δημόσιο διάλογο αποκλειστικά και μόνο στο μνημόνιο και σταθεροποιητική πολιτική. Ο κ. Ζαϊρής είπε κάποιες προτάσεις. Ο ΣΕΒ μπορεί να πει κάποιες άλλες προτάσεις. Γι' αυτό τα είπα. Να κάνουμε κάτι προκειμένου να βρεθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί ανάπτυξη. Και ξέρετε, κυρία Τσαπανίδου, είναι σημαντικό και πρέπει να το επισημάνουμε ότι όλα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία. Πρέπει να συζητήσουμε. Κρατήστε τις λίγο σαν ανατελεία τις προτάσεις αυτές για να τις συζητήσουμε αμέσως μετά. Και όσο περιμένουμε πάντα την ανακοίνωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας, να δούμε τι λένε στο εξωτερικό τα διεθνή μέσα. Η Ιουλία Βελισσαράτου έχει κάνει το ρεπορτάζ και έχει συγκεντρώσει τα δημοσιεύματα που μας αφορούν, Ιουλία. Ουσιαστικά καταγράφουν αυτό το οποίο ούτως ή άλλως λέμε και εμείς, το γεγονός ότι ο Λουκάς Παπαδήμος είναι τελικά στη θέση του νέου Πρωθυπουργού. Όμως σιγά σιγά και σταδιακά αρχίζει και κάποια κριτική πόπη όσον αφορά τις 4 τελευταίες μέρες της συνεχούς και παρατεταμένης αναμονής. Χαρακτηριστικά θα σου αναφέρω, πριν από λίγο διάβασα τη Λιμπερασιόν που έλεγε ότι τις
τελευταίες μέρες είμαστε μάρτυρες μιας παροδίας και χρησιμοποιεί μάλιστα και τον τίτλο της εφημερίδας Τα Νέα που μίλησαν για οπερέτα της πολιτικής, των πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας που δεν μπορούν να συνεννοηθούν, που διαραίουν πληροφορίες και εφημολογίες εδώ και πολλές ημέρες, αλλάζοντας συνεχώς ονόματα χωρίς να μπορούν να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Μάλιστα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η πολιτική τάξη στην Ελλάδα, ενώ πνίγεται σαν το Τιτανικό, λέει χαρακτηριστικά εφημερίδα, παίζει σαν τους μουσικούς του Τιτανικού. Τη χαρακτηριστική αυτή σκηνή που οι μουσικοί συνεχίζουν να παίζουν ενώ το πλοίο βυθίζεται. Γενικότερα και το Reuters αναφέρει ότι ο Λουκάς Παπαδήμος είναι μια υποψηφιότητα η οποία είναι αρεστή γενικότερα στις Βρυξέλλες και στη Γερμανία, καθώς έχει συνεργαστεί άψογα με τον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Jean-Claude Trichet. Είναι ένας μεθοδικός άνθρωπος, ένας αξιόλογος στην δουλειά του και πολύ αναγνωρισμένος στο περιβάλλον του. Βέβαια είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά, μάλλον η τρίτη στην Ελλάδα, αναφέρουν χαρακτηριστικά, που ένας τραπεζίτης αναλαμβάνει τα ηνία του κράτους, αλλά φυσικά αυτό σαν παράδειγμα είναι και πρωτοφανές και για την Ευρώπη, διότι ουσιαστικά πολιτικός, μάλλον τραπεζίτης στη θέση του πολιτικού δεν υπάρχει ακόμα, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Ουσιαστικά μιλάνε και για την Ιταλία πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάποια πράγματα να το συνδέσουμε. Για δώσε μας και για την Ιταλία τι συμβαίνει. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουν ως αντιπαραβολίονται στην Ιταλία, κατάφεραν να πάρουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή εκεί έδρασε άμεσα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, ο οποίος πήρε πρωτοβουλία. Έκανε γερουσιαστή ισόβιο το Μάριο Μόντι, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και οικονομολόγο, και ουσιαστικά του έδωσε το δαχτυλίδι για να είναι ο πρωθυπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να καθοριστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή επισπεύστηκαν οι διαδικασίες και αντί το πακέτο των οικονομικών μέτρων να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, θα ψηφιστεί την Παρασκευή και το Σάββατο, ώστε να εγκριθεί και από τα δύο αντιπροσωπευτικά σώματα για να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία και με την έγκριση και του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά σημειωτέων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Πόπη. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιουλία. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και με τον Δημήτρη Τολάπα, ο οποίος είναι στην αίθουσα ειδήσεων και παρακολουθεί την εκπομπή, βλέπω. Σε έχουμε στην αναμονή, Δημήτρη, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά είχα πει και νωρίτερα ότι όσο εμείς παρακολουθούμε τόσα συμβαίνουν στο Προεδρικό Μέγαρο και οι πολιτικοί συντάκτες τρέχουν στο ρεπορτάζ στη Βουλή, γίνονται πράγματα και θαύματα. Τι έχουν περάσει λοιπόν μέσα στα τελευταία 24 ώρα? Ένα από αυτά έχει να κάνει? Ένα από αυτά είναι η αύξηση σε 36 των δόσεων από 30 που είπαν, προκειμένου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δίναμε το ποσό σε 30 δόσεις, πάει σε 36. Το δεύτερο, ότι ξεκινάει η διαδικασία για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων γιοταχή αυτοκινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θεωρητικά έχει ξεκινήσει η διαδικασία και λέω θεωρητικά, ψηφίστηκε χθες από τη σχετική τροπολογία από την Ολομέλεια της Βουλής. Ωστόσο, απομένουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Να προσδιοριστούν οι όροι, τα ποσά, τα ποσοστά εκπομπών ρήπων τα οποία θα έχουν τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Να βγει, να χαραχθεί ο καινούριος πράσινος δακτύλιος μέσα στον οποίο θα κυκλοφορούν αυτά τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή μία σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να επιληθούν, που θα πάρει τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα η άρση αυτή της απαγόρευσης κυκλοφορίας γιοταχή πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων σε Αθήνα και Πειραιά. Μην το περιμένουμε να γίνει άμεσα. Πάντως μπήκε το νερό στα βλάγη και θεωρητικά άνοιξε ο δρόμος για την πετρελαιοκίνηση. Περισσότερες δόσεις λοιπόν για τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Ανοίγει ο δρόμος για την πετρελαιοκίνηση. Έχουμε αλλαγές και στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι αλλαγές στον τρόπο έκδοση οικοδομικών αδειών έχουν να κάνουν ότι γίνονται πιο γρήγορες και πιο ευέλικτες διαδικασίες. Δεν θα χρειάζεται τώρα να καταθέτεις ένα φάκελο με τα μύρια όσα δικαιολογητικά έχει σχέδια μέσα. Καταθέτεις το διάγραμμα κάλυψης, καταθέτεις το περίγραμμα της οικοδομής, mm-hmm. το οποίο υπάρχει, το λέω πάρα πολύ απλά, και από εκεί και πέρα παίρνεις την προέγκριση για την έκδοση της άδειας και ταυτοχρόνως στη συνέχεια καταθέτεις και όποιες άλλες μελέτες απαιτούνται. Δηλαδή μειώνεται δραστικά ο χρόνος. Μπορεί δηλαδή να μειωθεί μέχρι και σε 10-12 μέρες. Μάλιστα, θα σε ευχαριστήσω. Ήτανε μήνες μέχρι στιγμής. Είναι ναι, μήνες μέχρι. Πολλοί μήνες. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη Λάπα, και ό,τι καινούριο έχει το συμπληρώνει στην κουβέντα μας. Και ερχόμαστε ξανά στον κύριο Ζαΐρη και στον κύριο Χιόνι. Ο κύριος Ζαΐρης εκπροσωπεί την πραγματική οικονομία, την αγορά εκεί έξω δηλαδή, ΣΕΛΠΕ, και ο κύριος Χιόνι, καθηγητής οικονομικών. Σειρές, μας είπατε μια σειρά απολύσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την ανάπτυξη, που
Δεν ακούμε και πολλά πράγματα για την ανάπτυξη. Στόχο το είναι για όλους, αλλά στην πράξη τι γίνεται, κύριε Χιόνι, από τη μία. Θα ήθελα όμως να δούμε τι θα προβλέπει και τι θα δεσμευτεί να υπογράψει για τη νέα δανειακή σύμβαση, μιλάω, η καινούργια κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αν και πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή δεν έχουν εξειδικευτεί και δεν έχουν κυκλοφορήσει, έχω την αίσθηση ότι θα κινηθούμε βασικά σε δύο πυλώνες. Ο ένας θα έχει να κάνει με τη δημοσιονομική περιστολή. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να παρουσιαστεί σύντομα δημοσιονομικό πλεόνασμα στον ελληνικό προϋπολογισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρία Τσαπανίδου, για το δημόσιο τομέα. Ο άλλος θα έχει να κάνει με τις ιδιωτικοποιήσεις. Πολύ απλά, το σχέδιο της 26ης Οκτωβρίου για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν θα μας οδηγήσει σε ένα βιώσιμο και διαχειρίσιμο χρέος, αν δεν έχουμε και πόρους από τις ιδιωτικοποιήσεις. Προσδοκούν και οι ξένοι και στο εσωτερικό και οι τραπεζίτες και οι μη τραπεζίτες, μαζί με το σχέδιο της αναδιάρθρωσης τα επόμενα χρόνια να έχουμε κυρισμένα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτά είναι υψηλό επίπεδο έσοδα. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τα επόμενα 3-4 χρόνια για 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια υπεραισιόδοξη πρόβλεψη. Δεν έπεσε ο στόχος λίγο. Έπεσε ο στόχος σταδιακά τουλάχιστον. Πέφτει ο στόχος σταδιακά, αλλά όπως και να έχει, ένα ποσοστό αυτού των 50 δισεκατομμυρίων πρέπει να το βρούμε. Ένας ο στόχος αυτός. Στη Πινελόπη Γκάλιου και πάλι, διότι περνάει η ώρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Πινελόπη, έχουμε κάτι καινούριο. Λοιπόν, να σας πω ότι η ανακοίνωση είναι έτοιμη, δεν μας έχει δώσει βέβαια, γιατί έχει κατέβει κάτω στους πολιτικούς αρχηγούς για έγκριση, οπότε εξακολουθούμε και την περιμένουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον δεν θα υπάρχουν τα ονόματα του Υπουργικού Συμβουλίου μέσα, θα υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα που συμφωνήθηκαν, το όνομα βέβαια του νέου Πρωθυπουργού και κάποια χρονοδιαγράμματα που συμφωνήθηκαν ως προς συγκεκριμένες κινήσεις και πρωτοβουλίες που θα έχει η νέα κυβέρνηση. Μένει όμως να το δούμε τα επόμενα λεπτά, λογικά, από ό,τι αυτό το ωραία. Τι θα περιλαμβάνει. Οπότε δεν κλείνουμε τη γραμμή, μένει στη γραμμή μας και το συζητάμε. Παρακαλώ, κύριε Ζαΐρη. Αναφορικά με το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων, όταν λέμε πλέον έσοδα, θα πρέπει να σημαίνει σύλληψη της ασύλληπτης φοροδιαφυγής, που είναι γύρω στα 37 δις, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα. Και βέβαια τα έσοδα, όπως είπε και ο κύριος Χιόνης, από τις αποκρατικοποιήσεις, από τις ιδιωτικοποιήσεις κτλ., που το πρόγραμμα των 5,7 δις δεν έχει ολοκληρωθεί, αυτό το οποίο είχε προετοιμαστεί μέχρι τα τέλη του χρόνου, και ζήτημα είναι αν πιάσουμε γύρω στο 1,5 δις. Αυτό όταν όμως λέμε περικοπές εξόδων, μιλάμε για περιστολή των λειτουργιών του κράτους. Ξέρετε, οι καταναλωτικές λειτουργίες του κράτους είναι γύρω στο 3%. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα είναι μισθοί και συντάξεις. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Μισθοί, συντάξεις, και έχουμε και εξέλιξη στο θέμα αυτό και σχετική εγκύκλιο από το αρμόδιο Υπουργείο. Η Ράνια Ετζήμα θα μας μεταδώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μειώσεις στις συντάξεις, Ράνια. Ναι, έχουμε πλέον την οριστική ενημέρωση υπόπειρα από το Υπουργείο Εργασίας. Με δύο εγκυκλίους, ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κουντρουμάνης, που απέστειλε χθες τα ασφαλιστικά ταμεία, διευκρινίζει πώς ακριβώς θα γίνουν οι μειώσεις. Να πούμε εντάχει ότι για το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ, το επικουρικό του ΙΚΑ δηλαδή, η μείωση είναι της τάξης του 30% στο σκέλος των συντάξεων που είναι πάνω από τα 150 ευρώ. Για το ΤΑΙΤΕΚΟ, το ταμείο δηλαδή των 10, η μείωση είναι 15%. Για το μετοχικό ταμείο είναι στο 20%. Και για το ταμείο των τραπεζοϋπαλλήλων είναι λίγο πιο σύνθετη η κατάσταση. Οι συντάξεις θα πρέπει να διαιρεθούν σε 50 και 50%. Δηλαδή από το σύνολο των συντάξεων το 50% θα λογίζεται ως κύρια σύνταξη και το 50% ως επικουρική. Και στο σκέλος της επικουρικής η μείωση θα είναι στο 15%. Πολύ γρήγορα να δώσουμε δύο παραδείγματα. Αν κάποιος λοιπόν που παίρνει σύνταξη επικουρική από το ΙΚΑ, εκεί γύρω στα 300 ευρώ, θα έχει μια μείωση περίπου 45 ευρώ. Αν η σύνταξη είναι μεγαλύτερη, δηλαδή περίπου στα 460 ευρώ, με τις αλλεπάλληλες μειώσεις και το ΛΑΦΚΑ δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για απώλειες που φτάνουν ακόμα και τα 110 ευρώ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, φαντάζομαι, όχι μόνο για την τσέπη του καθενός, αλλά και για μεγαλύτερη ύφεση, κύριε Χιόνι. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μην προλάβουμε, να μην πετύχουμε τους στόχους από τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα ακυρώσουμε ένα μέρος της συμφωνίας στις 26 Οκτωβρίου καταρχήν. Κατά δεύτερον, δεν θα οδηγηθούμε πάλι σε ένα βιώσιμο και διαχειρίσιμο χρέος. Και ίσως χρειαστεί να ξαναπροβούμε σε μια αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία είναι αρκετά επώδυνη. Και πρέπει να σας πούμε τα βεβαιότητα, κύριε Τσαπανίδου, ότι μέχρι στιγμής έχουμε κάνει τρεις αναδιάρθρωσεις του χρέους, 25 Μαρτίου 2011, 21 Ιουλίου 2011 επίσης, 26 Οκτωβρίου, η τέταρτη θα είναι εκτός ευρώ. Έτσι. Δεν μας παίρνει για τέταρτη. Επομένως, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα πρέπει να το κάνουμε καλά. Άλλωστε, ξέρετε, οι μισές αγάπες, οι μισές χάρες έχουν καταστρέψει τον κόσμο, λέει ο Καζαντζάκης. Όμως πρέπει να κάνουμε ολοκληρωμένες δουλειές. Όχι πια μισές δουλειές. Και αφού μπήκαμε σε αυτόν τον κύκλο, σε αυτή τη λογική, να αναδιαρθρώσουμε το χρέος, ας το κάνουμε καλά.
να μην έχουμε και άλλη φορά τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του λοιπόν, χρέους. Ωραία τα λέει ο έγκριτος οικονομολόγος ο κύριος Χιόνης, αλλά θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι η διαχειρισιμότητα του δημόσιου χρέους είναι συνάρτηση δύο παραμέτρων. Έτσι. Πρώτον είναι η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, αυτό που λέμε όλοι, και το δεύτερο είναι το ονομαστικό επιτόκιο δανεισμού να είναι μικρότερο από το ρυθμό ανάπτυξης. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, αυτό που είπατε πριν, για να έρθω στα λόγια σας. Ωραία τα λέμε ανάπτυξη, στα λόγια μας. Στην πράξη πώς εφαρμόζονται όλα αυτά. Όχι, στην πράξη μπορεί να εφαρμοστούν, να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και μπουν άνθρωποι που έχουν οσμή, ιδέα, αγοράς και το τι συμβαίνει έξω. Όταν έχουμε την αναπαραγωγή πολιτικών κομματικού σωλήνα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό κύριε Χιόνη, βάζουμε λιγάκι τους στόχους κάτω. Από κρατικοποιήσεις μέχρι το τέλος του έτους, σε τι ποσό? Αυτό το έτος... 3,5 δεν είναι δύο. Κοιτάξτε, είμαστε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, είχαμε πει, αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να υλοποιηθεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με όλες αυτές τις κυβερνητικές ανακατατάξεις που έχουμε. Άρα πάμε και τον επόμενο χρόνο. Τον επόμενο χρόνο πρέπει να ξεπεράσουμε τα 5 δισεκατομμύρια σε αποκρατικοποίηση. Εφικτό στόχο. Κοιτάξτε, αν κρίνουμε το παρελθόν, δεν είναι εφικτό. Το θέμα είναι ότι αλλάζουν τώρα όλα. Από την 1η-1η-2012 θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε η εφικτότητα ή μη εφικτότητα θα έχει να κάνει με την αναγκαιότητα πλέον. Και αναγκαιότητα είναι να γίνει εφικτός αυτός ο στόχος. Σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο που ήσασταν εδώ. Δεν προλαβαίνω. Δυστυχώς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Πολύ σύντομα, κύριε Ζαΐρη, γιατί με κοιτάξατε έτσι λίγο γριεμένα και δεν πάρεσε. Εσάς ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Για πάμε γρήγορα, κύριε Ζαΐρη. Όταν έλεγε ο Νίτσε ότι όταν βλέπεις την Άβυσσο για πάρα πολλή ώρα, κάποια στιγμή θα σε κοιτάξει και Άβυσσος. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Μας κοιτάει Άβυσσος. Έχει σηκώσει και το χέρι και μας τραβάει, νομίζω. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Λοιπόν, σε λίγο θα σας χαιρετήσουμε εμείς, αλλά πρώτα θα περάσουμε από το Προεδρικό Μέγαρο να δούμε τι καινούργιο υπάρχει. Είναι η Πινελόπη Γκάλιο που θα μας πει. Μας είχες πει, Πινελόπη, ότι ετοιμάζεται η ανακοίνωση. Συντάσσεται η ανακοίνωση. Είναι έτοιμη η Πόπη η ανακοίνωση και έχει ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου, ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Προεδρίας, την έχει πάρει προφανώς, την έχει πάει στους πολιτικούς αρχηγούς για έγκριση. Οι πληροφορίες μας λένε ότι πιθανότατα θα έχει μέσα το όνομα μόνο του νέου Πρωθυπουργού και όχι του νέου Υπουργικού Συμβουλίου και πιθανότατα κάποια χρονοδιαγράμματα για τις πρωτοβουλίες και το έργο που έχει αναλάβει στο σύντομο διάστημα που θα διανύσει η νέα κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει αυτή η επίσημη ανακοίνωση, μετά θα αναμένουμε να ανακοινωθεί, αν δεν γίνει τώρα, το νέο Υπουργικό Συμβούλιο και πλέον να οριστεί Μάλιστα. πιθανότατα σήμερα το απόγευμα η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη. Να καλωσορίσω τη Λίδα την Πόλα για να της δώσω και τη σκυτάλη της ενημέρωσης, μια και εδώ Λίδα. Συνεχίζεται η ενημέρωση Συνεχίζεται. Στο Sky. Για μάλλον... τέταρτο 24ωρο, ελπίζουμε να είναι και το τελευταίο της έκτακτης ενημέρωσης. Έτσι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο να χαιρετήσω και έρχεσαι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν μαζί μας. Σας αφήνουμε. Η Λίδα Μπόλα που αναλαμβάνει την έκτακτη ενημέρωσή σας. Φαντάζομαι ότι θα βγάλει πρωθυπουργό, αν όλα πάνε έτσι όπως δείχνουν. Γεια σας λοιπόν από εμάς. Αύριο πάλι.